τι νιώθεις? Πώς να νιώθω, μπρο, γίνω πανέψη. Με ψηφίζετε όλοι 8 άτομα, πώς θα νιώθες εσύ γι' αυτό? Θα έλεγα, ρε φίλε, ότι για κάποιο λόγο έχει συμβεί. Τι πιστεύεις ότι έχω ενοχλήσει κάποιον? Γιατί... μια εβδομάδα. Γιατί πιστεύεις ότι έχεις βγει με 8 ψήφους, θέλω να μου εξηγήσεις. Ποιος είναι ο λόγος? Πιστεύω ότι έχει στηθεί. Ότι έχει. Ότι είναι στημένο. Στημένο. Από ποιον? Στηθήκε. Γιατί να στηθεί η ψηφοφορία? Για αρχή, δεν ξέραμε αν θα έχουμε αποφόρηση. Φίλε, εγώ δεν έχω ενοχλήσει κάποιον από τα παιδιά. Δεν έχω κάνει κάτι σε κάποιον για να βγω με 8 ψήφους. Εντάξει, εμένα με έχεις ενοχλήσει, π.χ. Τι σου έχω κάνει? Εμένα με ενοχλήσες. Δύο-τρία σχολεία που έχεις κάνει, που παίζαμε τα μπαλόνια και αυτά, με στοχοποίησες δύο φορές. Εκεί ενοχλήθηκα. Ποιος έχει το χειρότερο στυλ? Jason. Είπες για μένα πρώτα. Εσύ είπες για μένα. Φίλε, εγώ είπα. Είπες ότι ρωτάει, με τον Κρίς δεν θα... Ποιο... Αυτό ναι, είναι μια αλήθεια, γιατί να σε ενοχλήσει? Ναι, σου... Είναι μια αλήθεια. Άλλο μπρο, ποιος έχει το χειρότερο στυλ και ντύσιμο και να πεις ο Jason, άλλο με ποιον δεν θα κάνεις παρέα να σου πω τον Κρίς. Από τους συγκατοίκους σου με ποιον δεν θα ήθελες ποτέ να ζήσεις έξω από εδώ? Από μένα, τον Κρίς. Μην μπερδεύουμε την τέτοια με την άλλη. Άραξε, το ίδιο λίγο. Πράγμα δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο πράγμα. Το ίδιο εκεί πράγμα πέρα υπάρχει είναι. Προσβολή, το άλλο είναι αλήθεια. Τι, ότι δεν θέλω να μείνω με τον Κρίς, δεν είναι προσβολή? Ρωτάει με ποιον από το σπίτι δεν θα έκανες παρέα και λέω τον Κρίς. Και σου λέω τον Κρίς για το λόγο του. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν σε κάνω παρέα. Δεν με ενόχλησε, σου λέω. Τώρα μου πες ότι σε ενόχλησε, ρε φίλε. Δεν με ενόχλησε. Εσένα γιατί σε ενοχλεί ότι είπα ότι έχεις κακό στυλ? Όχι κακό, είπε ποιο έχει το χειρότερο στυλ που δεν σου αρέσει για σένα. Εσύ αν φορείς... Ποιος έχει το χειρότερο στυλ? Εσύ αν φορείς αυτά λες, τα... Ο Jason, εμένα μπορεί να μην μου αρέσει. Δεν το σκέφτεις καν σε ένα δευτερόλεπτο, ρε μπρο. Άρα μη μου λες εμένα εδώ πέρα. Ναι, γιατί έχω μου... έρθει, δεν έχω έρθει διαβασμένος και έχω δει δύο-τρεις... Γιατί φάνηκε ότι έχεις δει πράγματα. Γιατί αυτό ισχύει πάρα πολύ. Αλλά έχω φάει τρελό χέιτ για αυτό το πράγμα. Μη μου έχεις έρθει εμένα ότι δεν έχω δει και έχω δει δύο-τρία σποτάκια. Προφανώς ξέρεις τι έχει συμβεί και ξέρεις το background. Τι ξέρω τι συμβεί. Παίζουμε ένα παράδειγμα. Μα ο Κρίς έχει πει ότι έχει δει το επεισόδιο, έτσι κι αλλιώς. Είπαν τώρα ότι έχει πει ότι δεν έχει δει. Όχι, έχει δει. Έχει δει. Δεν τα έχει κάτσει παρακολουθήσει έτσι. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει δει highlights, μωρέ. Ναι, το πρόβλημα σου ακουγόντουσαν για εμένα. Δεν ξέρεις τι έχω δει και που δεν έχω δει. Φάνηκε ότι έχει δει. Τι, από φάνηκε ότι είσαι διαβασμένος. Από πού? Δεν είναι κακό να μου πεις ναι, μπρο, το έχω δει, έχω έρθει διαβασμένος και ισχύει. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ήρθες εδώ και είδες. Το Jason δεν δίνεται καλά, δεν αρέσει το ντύσιμο. Αυτό, κατευθείαν. Θες δηλαδή να μου πεις ότι από όλους εδώ, εγώ έχω το χειρότερο. Αυτό θες να μου πεις. Για τα γούστα τα δικά μου το είχα πει σε ένα παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Τι το παίρνεις προσωπικά? Και είχες πει το εσύ... Το πήρες προσωπικά? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Το πήρες προσωπικά γιατί αυτό ανέφερες. Σαν αιτιολογία. Εκδικητικά, ναι, σαν να λέμε. Το είπες πρώτος. Ωραία, το είπα πρώτος, πες το δεύτερο. Είπες για μένα. Είναι εκδικητικό, ρε μπρο. Δεν είναι εκδικητικό. Είπα τη γνώμη μου. Τον Jason δεν μου αρέσει εμένα. Ωραία, και εγώ μπορεί την του είπα. Δημήτρη να του αρέσει. Για ποιο, ωραία. Για ποιο λόγο δεν θα έκανα παρέα μαζί σου? Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει γιατί προφανώς ενοχλήθηκες. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο. Είπα δεν με ενόχλησε. Μην το πίνεις αυτό, μπρο. Γενικά, μην. Τι να πάθει, άμα δεν σε ενοχλούσε. Μπορεί να είναι και από την πισίνα. Ρε, δεν είναι κακό να μου πεις ενοχλήθηκα. Ρε, πήρες όλα τα παιδιά τους, έβαλες σε καμαρίνι και νομίζεις είμαι βλάκας. Καλά. Α, όχι, δεν ξέρω. Όποιο το μετέφερε, μάλλον ο κύριο το μετέφερε. Σε έναν καμαρίνι, όταν δεν του βγήκε η ψηφοφορία, που πήγε να σβήσει το παιχνίδι, δεν ήθελε να προστατέψει το σπίτι των ανδρών. Τι, για να
Άκουσα. Για να πήγες να προστατεύσεις το σπίτι το ανδρόνια, να πληρώσει γυναίκα. Και το κάνεις κάθε εβδομάδα. Επειδή είναι reality εγγύης μου, ξαναλέω. Εγώ ψηφίζω με τον ποιος. Έχεις χάσει την μπάλα, κρέος. Δεν έχω χάσει καμία μπάλα. Τα βλέπω τα πάντα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Φίδια είστε. Χρυσό πλάτες μαχαιριές μου κατέρχεσαι μπρο και όλα αυτά. Και πηγαίνεις πίσω και λες άλλα πράγματα. Δεν σου βγήκε η ψηφοφορία και έκανατε τη συμμορία σας εδώ να με κάνετε εμένα. Για ποιο λόγο σας έφυγε. Περίμενε λίγο, Κρίς. Το μετέφερε μάλλον ο Νίκος αυτό, γιατί ήταν έξω από το καμπαζέρι. Περίμενε λίγο. Για να μην το πει κανένας άλλος. Πες μου τι έγινε στον καμαρίνι, Τζέισον. Γιατί εσύ δεν θα μας έπιασες. Παίρνω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις και ποιον άλλον πήρα. Δεν ασχολούμαστε με αυτό. Είστε τοξικοί. Όχι, όχι, εσύ. Εσένα δεν θα σε έπαιρνα. Γιατί είμαι πιο κοντά με αυτά τα παιδιά και νομίζω εντάξει, φαίνεται. Τώρα καλό ή κακό γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Ναι, γιατί μας πήρες μέσα. Λοιπόν, και τους λέω, μάγκες, δεν νιώθω καλά. Δεν έχω. Δεν ξέρω πώς δεν νιώθω καλά. Θέλω, αν γίνεται, να με ψηφίσετε για να φύγω. Πολύ απλά. Αυτό γύρισα και τους λέω. Και γιατί νιώθω ότι δεν τρώω πολύ hate, τρώω πολύ, δεν μπορώ να το κουμαντάρω, εμένα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εσένα δεν θα σε πάρω, γιατί δεν είμαστε τόσο κοντά και γιατί πολύ απλά θα μπορούσες κάλλιστα να ψηφίσεις κιόλας χωρίς να σου το πω. Δεν, και δεν θα ήταν κακό, γιατί έχουμε έρθει σε κόντρα πολλές φορές. Ναι, σωστά στρατηγικά όμως. Το είπε, το είπε, ποτέ δεν σε ψήφισα. Άκου λίγο, Πελετιέ. Το είπε από παιδιά τα οποία ποτέ δεν θα τον ψήφισαν. Το είπα, γιατί. Όχι, ποτέ δεν τον ψήφισα. Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Το ξέρεις, δεν πάμε πανελληνία από σπίτι. Ποιο είναι ο πιο μαζί και να τον ψηφίσουμε αυτό. Εάν αυτό αληθεύει, θα με ψηφίσουν. Ποιο είναι πιο. Μα εσύ μπορεί να του είχε μια ψήφο. Εμεί δεν τον ψηφίσαμε με τίποτα. Ποτέ δεν τον ψήφισαν. Τον κάνω παρέα, Νίκο. Ποιο είναι πιο πιθανό να ψηφίσει να φύγει ο Τζέσον, εγώ ή εσύ, ρε φίλε. Αυτό, απάντησε μου. Ο Δήμος ή εσύ. Βασικά, να ρωτήσουμε τον Αναστάση. Αναστάση, ποιος πιστεύεις πιο πιθανό θα ήταν. Ο Μπίτσος ή ο Πελετιέ. Έπρεπε να πάρεις όλα τα παιδιά να τους πεις. Ή και εμένα τον αυτό αληθεύει, έπρεπε να πάρεις και εμένα στο καμαρινί, επειδή σου το είπα και έξω, ποτέ δεν σε ψηφίζει. Σαν αγαπημένο σε ψηφίζει. Μα εσύ είναι, ξέρεις, το βιβλιώνω εγώ. Αγόρι μου. Και μιλάω κοντά τους κατολικούς. Δεν έχω κάτι. Μας πιάνει και μας λέει, παιδιά. Toxic, toxic. Θέλω να φύγω. Δεν αισθάνομαι καλά. Νικό, Νικό. Το είπε έτσι ακριβώς. Νικό. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Να σου πω λέω χήμα. Δεν έχω κάτι. Δεν μου έχει κάνει τίποτα για να σου χωρε, φίλε. Έχουμε έρθει 2-3 φορές αντιπαράθεση. Τα έχουμε βρει. Ναι. Δεν θα σε πάρω μέσα στο τέτοιο. Όχι, με μισή σακό. Να... Εντάξει. Ωραία. Δεν θα σε πάρω μέσα γιατί δεν είμαστε τόσο κοντά όσο είμαι με τον Δήμο ή όσο με τον Μίτσο. Και ναι, δεν ξέρω αν θα. Μπορεί κάλλιστα να με ψηφίσει, ρε φίλε. Γιατί τον Αναστάζει να τον ψηφίσει. Τον Κρίστα να τον ψηφίσει. Γιατί έχετε κοινέ αντιλήψει. Είστε και από την Κύπρο. Μπορεί και να τον ψήφισε τον άνθρωπο. Τον Αναστάζει, τι πρόκειται να τον ψηφίσει. Πήγα τελείω με τη λογική μου. Θα μπορούσα κάλλιστα να σας πάρω όλους και να πω παιδιά αυτό και αυτό. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι ήθελα να πάρω τους πιο κοντινούς μου, γι' αυτό το έκανα. Αν σε πήρα, ξεχύρα, συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Αυτό αλλά λέμε εκείνη απλώς, την ώρα απλώς, αυτό ένιωσα πώς φάνηκε, αυτό έκανα. Απλώς πώς φάνηκε από έξω από την οπτική γωνία του φίλου. Δεν πήρα. Πήρα. Γι' αυτό το λέει. Άκουσε με. Σου λέω την αλήθεια. Θέλει να βγει στον καλά σήμερα να πρέπει να τον ψηφίσουμε. Δεν πήρα. Όταν έχετε στήσει ήδη ψηφοφορία. Αυτό θα λέει η νίκη, για ποιο λόγο να μην. Και επειδή σου έχει πει εσένα αυτό η νίκη, σε έχει γίνει brainwash, τώρα έχει και να το λε εμά. Δεν είμαι καθόλου brainwash. Ποιο σου είπε ότι είσαι στη στιγμή. Ποια είναι η στιγμή. Το πρώτο δευτερόλεπτο που έχω μπει σε αυτό το παιχνίδι, ήρθα το πρώτο δευτερόλεπτο μου λέει ο Δήμο, ψήφισε με για αγαπημένο παίχτη. Πρώτον, να προστατεύσουμε το σπίτι του ανθρώπου. Και αυτή τη βδομάδα. Σου είπα να με ψηφίσει εμένα για αγαπημένο παίχτη. Μας πιάνει και μας λέει, παιδιά. Θέλανε να τον ψηφίσουν να φύγει ο Τζέισον. Ο Τζέισον πήρε τους πιο κοντινούς του και στο καμαρίνι. Είπε ψηφίστε με να φύγω. Ναι, ναι, γιατί δεν νιώθει, δεν νιώθει καλά με όλο αυτό που γίνεται στα social. Και οι άλλοι εναντιώθηκαν γιατί δεν θέλουν να φύγει ο Τζέισον. Τι ξέρω. Αυτό δεν μπόρεσε και εγώ να καταλάβω. Τι τους πείραξε τους άλλους. Μία ψήφο δεν είχε χθες. Εγώ γελάω που κατηγορούμε από όλα τα άτομα ότι στείλουν ψηφοφορίες. Και τώρα. Και το κάνουν κάθε μέρα. Και εμείς το κάναμε στήσιμο ψηφοφορίας, αυτό είναι θέλω να φύγω, όπως είναι φορά Σοφία. Προσωπικά ο άλλος. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι... Αυτό δεν είναι στήσιμο ψηφοφορίας, αυτό είναι θέλω να φύγω. Δηλαδή η Σοφία στήσε ψηφοφορία, όχι, μας ζήτησε μια χάρη. Ναι, αλλά η Σοφία δεν κατηγόρησε κανέναν που το έκανε.
Μα δεν νομίζω να κατηγόρησε κάποιον. Αυτό λογικό. Εντάξει, δεν άλλο για τον εαυτό σου. Άλλο να πει ότι είναι για να φύγω και άλλο να πει. Αφού το έπανε. Λέει, ζήτησα από του κοντινού μου να με ψηφίσουν. Τώρα, άλλο εγώ σου με έβλεπα, ρε παιδιά. Συγκεντρωθείτε λίγο. Έλεγε, επειδή έχω φάει hate, ζήτησα από του κοντινού μου να με ψηφίσουν να φύγω. Δεν το ζήτησα από εσά, γιατί πίστευα ότι είναι πολύ πιθανό να με ψηφίσετε έτσι κι αλλιώ. Το θέμα είναι οι άλλοι γιατί νευρίασαν που δεν το είπα και σε αυτού. Εγώ αυτό μήπως είναι αγαπημένο παίκτη. Όχι, όχι, όχι. Τόπε, τόπε, τόπε. Δεν νιώθω καλά. Απλώς οι άλλοι γιατί νευρίασαν που δεν το είπε και σε αυτούς. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όποτε θα ψηφίσετε το σπίτι των αντρών για να φεύγει, γιατί θα γίνονται αυτά. Αλήθεια τώρα. Γιατί το καταλαβαίνω να είναι στενοχωρημένοι. Ρε φίλε, το καταλαβαίνω να είναι στενοχωρημένοι. Αλλά όχι με το που γίνεται αυτό να γίνεται το σπίτι ανω κάτω. Την προηγούμενη. Αυτή τη βδομάδα σου είπα να με ψηφίζει για ναι. Σου είπα να με ψηφίσεις για αγαπημένο παίχτη. Σου είπα να με ψηφίσεις. Όπα, όπα, όπα. Σου είπα να με ψηφίσεις. Έχω μήνυμα από σένα που λες ότι το ζήτησες. Και μετά τι είπα, ποιο να ψηφίσουμε αγαπημένο παίχτη. Και μετά τι είπα, ήθελε. Δεν σου βγήκε. Και μετά κουβέντα δεν ήταν. Δεν σου βγήκε. Ποιος είναι. Περίμενε, περίμενε. Ποιος είπε να ψηφίσουμε με αγαπημένο παίχτη. Ρε, από την πρώτη στιγμή που κάνετε επίθεση. Μπήκα μέσα, είχα τη σοφία τη διώξατε. Τον Μπελετιέ είπαμε. Κάνω παρέα με την Νίκη, με βγάζετε. Τον Μπελετιέ είπαμε. Οκτώ άτομα. Τον Μπελετιέ είπαμε. Χειραγωγή στα κορίτσια δίπλα. Κάνει το μεγάλο αδερφό. Τον Μπελετιέ. Τον Μπελετιέ. Τον Μπελετιέ. Μίλαμε με άντρα καραγκιόζη. Το casting άντρε, πάρ το jet, μην ρέμισε, άντρε. Α, είναι όλοι αλλού. Ο Αναστάσης, μάλιστα, εγώ όταν μπήκα αυτό είδα, στυκωμένος από την καρέκλα, μέσα στα νεύρα, να λέει, θα ψηφίσετε ή εμένα ή τον Μπελετιέ, ναι ή όχι. Το είπε. Όχι, όχι, τι είπε αυτό. Αυτό είπε, αφού λέει ο Δήμος, θα ψηφίσουμε τον Γιώργο, πολύ απλά, και σηκώνει τον Αναστάσης και λέει, θα ψηφίσετε τον Δήμο, θα ψηφίσουμε ή εμένα ή τον Μπελετιέ. Θυμωμένος με κατάσταση και είπε. Είπε αυτό ή τυχαία. Και απαντάω εγώ. Τυχαία θα γίνει. Και τυχαία έγινε. Και βγήκα. Και τυχαία, τελευταία κουβέντα ήταν τυχαία. Όχι να ψηφίσουμε σένα. Τυχαία δεν έγινε. Τυχαία έγινε. Τι από εσά με ψηφίσατε. Ωραία, γιατί δεν έκανε τραγούδια. Είχα γυναίκε. Εσεί, άρα εάν το στείναμε θα με ψηφίσατε. Αφού είχαμε γυναίκε, αδερφέ, πώ θα ψηφίσω εγώ. Έτυχα δύο γυναίκε. Τι από εσά είχατε άντρε. Τι άντρες. Άντρα. Εγώ είχα, περίμενε. Εγώ ένα και ένα. Εγώ ένα και δύο γυναίκες. Ένα και ένα είχα. Εγώ ψήφισα την Γλυκερία και την Έμιλη. Δύο γυναίκες. Εγώ είχα ένα άντρα, μια γυναίκα. Κατάλαβες γιατί είσαι χαζός. Γιατί μας το λέει κιόλας και το κάνουμε. Εσύ, και μάλιστα ρε φίλε, ο άλλος τρόμαξε το παιδί. Τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε. Όλο το σκηνικό που έγινε μέσα στο καμαρίνι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Εγώ, δηλαδή, να σηκώνεστε για να μας τραμπουκίζετε εσείς μέσα στο καμαρίνι μας για να ψηφίσουμε εσάς. Εξήγησέ μου. Το θεωρείς normal. Έχουμε να αποδείξεις για αυτό που λες. Εγώ, ρε φίλε, μπήκα μέσα στο καμαρίνι. Κοίτα λίγο. Μπαίνω μέσα στο καμαρίνι. Άσε να μιλήσω. Μπαίνω μέσα στο καμαρίνι. Και λάθος. Και βλέπω έναν Αναστάση έξαλλο πάνω από το Δήμο να του φωνάζει. Λάθος. Το ότι είμαι όρθιος δεν σημαίνει ότι τραμπουκίζω. Και εσύ όρθιος τώρα. Εγώ αυτό είδα. Και εσύ τραμπουκίζεις. Εσύ καθώς να κάτω και σηκώθηκα. Και τώρα τραμπουκίζω. Μας τραμπουγγίζεις τώρα με αυτό που κάνεις. Εγώ σε τραμπουκίζω. Εσύ το λεξιλόγιο σου. Επειδή είσαι όρθιος. Είσαι όρθιος. Και εγώ τώρα νιώθω φόβο. Εσύ σηκώθηκες από την καρέκλα σου καθώς να πάνω από το Δήμο. Εγώ ένιωσα φόβο που ήσουν πάνω από το Κρίς τώρα. Εγώ του σταμάτησα προσπαθούσα να σβήσω το τέτοιο. Γιατί είχε κάποιο πυροσβεστήρα. Όχι, γι' αυτό το λέω. Εμένα για να μην σβήνει. Σβήνει τη φωτιά, ναι, εσύ, έτσι. Κοίτα εμένα, σβήσε λίγο. Ναι, και εγώ προσπαθούσα να σβήσω. Ωραία, προσπαθούσα να σβήσει ναι, με τον αφού με το. Με τον αφωνάζει και τον αφωνάζει. Και εσύ φωνάζει τώρα. Δεν το βρίσκω νορμάλ. Και εγώ δεν το βρίσκω νορμάλ. Καθόλου νορμάλ. Επειδή δύο λεπτά φωνάζε στο Κρίς εδώ. Μην αγκίτα. Για να ηρεμήσει λίγο ρε φίλε. Αυτό φαίνεται στο τραμπουκισμό αυτό που έκανε τώρα. Ωραία, άμα φαίνεται τραμπουκισμό, πώ να τραμπουκίζουμε και δύο τότε. Έχει δίκιο. Συμφωνώ. Τραμπούκησα και εγώ και ο Αναστάσης. Ναι, αυτό το δέχομαι. Συμφωνώ. Τότε συμφωνώ. Συμφωνώ 100%. Τότε έχω και τραμπούκησα και εγώ. Όλοι. Ωραία. Το δέχομαι. Ρε φίλε, όμως καταλαβαίνεις, σου λέω, δεν έγινε κανένα. Αυτό που λες δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δεν ψηφίσαμε σένα για να φύγεις. Συνονοημένα. Πιστεύεις δεν σε ψήφισαν κορίτσια. Σε ψήφισαν μόνο αγόρια. Αφού έχει επιρροή στα κορίτσια ο Δήμο. Επίσης, ο Τζέισον χθες τον ψήφισα εγώ. Α, ναι, μου το είπες. Φεύγοντας, του έκανα νόημα ότι να ξέρεις εγώ σε ψήφισα και θα του έλεγα σήμερα το λόγο και τα λοιπά, αλλά δεν το πήρα καλά. Μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί με ψήφισες. Και του λέω. Γιατί του λέω. Αφού τώρα είπε και στα αγόρια να τον ψηφίσω. Πώς το λένε. Ωραία. Του λέω ότι έχω προβληματιστεί με τη συμπεριφορά σου. Και μου λέει, μα με το Δήμο έχεις έχθρα, όχι με μένα. Και του λέω.
Και του λέω, δεν έχει σχέση αυτό, του λέω. Αυτό μπορείς να το συζητήσεις, να πεις συγγνώμη, μας άνοιξε η κάμερα και είδαμε ότι είπες αυτό. Σε μένα όμως έκανες μούτρα. Και θα, εμένα αυτό για μου είπε, μου λέει με το Δήμο έχεις την έχθρα και του λέω, δεν έχω κάποια έχθρα με το Δήμο. Επίσης, ο Δήμος έχει ένα ζευγάρι το οποίο θέλω να σεβαστώ. Αυτό δεν του το έγραψε. Δεν του το έστειλε σε μήνυμα, αλλά. Δεν χρειάζεται να λες πολλά-πολλά. Ενώ γενικά. Όχι, ότι... πώς το λένε, αλλά. Ας... και δεν μου ξαναπάντησε. Δηλαδή, ενώ ότι τον πείραξε και μπορεί από αυτό να επηρεάστηκε με το ότι είδε μία ψήφο χθες και δεν την περίμενε. Τι επιρροή στα κορίτσια που τον μισούν όλες. Τι επιρροή, αφού όλοι τον Τάκο θέλουν να το βγάλουν, ρε. Άντε και Κωνσταντίνα, εγώ σου λέω. Ποια άλλη. Ο άνθρωπος είναι master χειραβάνησης. Άμα δεις τα μπρο, περίμενε λίγο, Πήγαινε ρώτησε τα κορίτσια. Πήγαινε ρώτησε τα κορίτσια ποιον θέλουν να φύγει πρώτος από τους άντρες. Από τα κορίτσια όλες λένε το ίδιο πράγμα. Ο Δήμος, ο μεγαλύτερος αδελφός. Ποιος του λέει. Χειραγωγεί τα κορίτσια. Ποια κορίτσια, Σωτηρία Κωνσταντίνα, για να τις χρησιμοποιήσει ο Δήμος. Ρε φίλε, επειδή δεν έχεις τρόπο εσύ να προσεγγίσεις ένα μικρό κοριτσάκι, βλέπεις τις γυναίκες μόνο ερωτικά, και εγώ μπορώ να τις δω και σαν φίλες. Θα καταλήξουμε εδώ πέρα όποια λέει κοπέλα να λέει καλό λόγο για άντρα. Χειραγωγεί όλο το σπίτι ανδρών και απέναντι. Είναι ύποπτο. Και μην με κάνεις να πω κάτι που δεν θέλεις να πεις εδώ. Ναι, μην με κάνεις να μιλήσω. Ναι, κράτα λίγο ήρεμο. Ναι, θα μιλήσω και δεν θα βγεις από την πόρτα έτσι με κάτω το κεφάλι. Ρε Χρήστη, δεν χαλαρώνεις λίγο που ήρθες εδώ πέρα, νομίζω με τέτοιο ήρθες. Εσείς με μαχητικό F-16. Αυτός μου λέει έχω χαλάρωσε. Κάνει κάτι σε κάποιον, δεν έχω πειράξει κανένα. Λίγο, σου λέω, με όλους έχω, είμαι ευγενικός. Δεν έχω από κάνει την πόρτα κάτι. Θα βγω όταν ψηφιστώ. Ο άνθρωπος σκέφτηκε ότι θα βγει υποψήφιο σήμερα. Ναι, και ψήφισαμε ένα δημοφιλή. Ναι, ήθελε να στήσουμε το παιχνίδι να βγει ο Γιώργος αγαπητός για να διώξει γυναίκα. Μόλις δεν του βγήκε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, εγώ θέλω να φύγω, δεν είπες να αυτό. Να σου πω το άλλο με το... Αδερφέ, γιατί δεν είναι αυτό. Με τα τρία γουρουνάκια και το λίγο το ξέρεις. Το παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια και το λίγο το ξέρεις. Δεν το είχες πει αυτό χθες. Το καμαρίνι είχες πει. Εγώ και η Ανδριάννα δεν μας ενδιαφέρει, θα φύγουμε. Βρήκα τον έρωτα. Τώρα έχεις αποδεί ότι θα βγεις εσύ. Ναι. Είσαι σωστός, μπράβο. Χειραγωγίζω, είσαι δηλητήριο σε αυτό το παιχνίδι. Δηλητήριο. Και είμαι ευγενικός. Ναι, Νίκη μου. Ναι, Νίκη μου. Ρε, ο ίδιος είσαι η Νίκη σε male version. Αυτή όμως το παραδέχεται ότι κάνει. Τι, ναι, Νίκη μου. Αν είμαι τη Νίκη, να το λέω μαχού. Και θα προσπαθήσει να βγει από τις πλαγιές μου, σαν σήμερα και τον Αναστάση. Πώς λέω, ψηφίζω Δήμο. Καθαρά θα ψηφίσω Δήμο. Μάγκες. Κάνει όλες αυτές τις πλαγίες. Ο άνθρωπος κάνει χειραγωγή στα κορίτσια. Το είδα στη στάση της Κωνσταντίνας. Η Κωνσταντίνα, επειδή είναι αληθινή κοπέλα, το βλέπω ότι κρατάει μια... Ναι, ότι είναι ευκολόπιστη και της λένε από εδώ, της λέει ο Δήμος τη χειραγωγή την κοπέλα, της λέει πώς να παίζει το παιχνίδι. Και το βγαίνει από την άβρα της. Δηλαδή, πάω να της μιλήσω και... Βλέπω από την από το body language ότι της έχει πει κάποιος να κάνει «Α, πρόσεχε τον Chris, δεν είναι μαζί μας». Κατάλαβες, αυτόν την άβρα την πήρα. Για αυτό που θα σου πω και τους δυο, το σου είπα για σένα. Με το που μπήκετε και δυο, το focus για να φύγει κάποιος ήταν στους καινούριους. Το ξέρω ότι είμαστε. Και δεν και σάτσο. Το ξέρω ότι μπορεί είμαστε. Μπορεί να νιώθει στην ομάδα του, αλλά με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία δεν ξέρω ότι θα φύγει. Εσύ είσαι ο επόμενο, σαν πρόβατο σε παίρνουν εκεί. Και αυτό να φύγει, θα φύγει επόμενο. Θα φύγει επόμενο εσύ. Θα σου κάνουν πισόπλατε μαχαιριέ όπω μου έχει κάνει εμένα ο Δήμο. Που μπαίνει με στο καμαρίνι, είσαι αδελφό. Κανονικά και εννοείται. Η καινούργια πρέπει να μπουν σε ηλιά 2-3 εβδομάδε για να του μάθει ο κόσμο κτλ. Μα δεν μα αφήνει ο άνθρωπο να παίξουμε το παιχνίδι. Όταν μιλά, πρέπει να μιλά είναι. Ηρεμία και αγάπη. Πιο ηρεμία. Καταλαβαίνω και εγώ έτσι ήθελα να μιλώ, αλλά. Ηρεμία και αγάπη. Επειδή νευρίασα τώρα. Ναι, προς τα μη. Χαμόγελο. Με έχει προβληματίσει η συμπεριφορά σου. Σε βλέπω να αλλάζεις. Ότι δεν είσαι ο Τζέισον εδώ μέσα και το ξέρεις. Ή αν είσαι, λυπάμαι. Ψήφισε με ξανά, Νίκη. Το λόγο. Και. Τις κάτι, ίσως πρέπει. Να μην σταθείς. Ίσως πρέπει να φύγεις. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο πραγματικός Τζέισον ακόμα. Αγάπη μου, γιατί πάλι παίρνεις θέση ανάμεσα σε μένα και στο Δήμο.
Ποιος... Καλά, ξέρεις πόσα έχουν υποθεί δυο και τρεις φορές. Δεν έχει ξανακατηγορηθεί ο Δήμος ότι έχει κάνει ψηφοφορία. Το έχει παραδεχτεί. Το έχει παραδεχτεί. Ωραία, τώρα δεν είναι η δεύτερη φορά που κάποιος λέει κάτι. Τυχαίο είναι. Εντάξει, και άλλα πράγματα έχουν υποθεί δυο και τρεις φορές. Είναι τυχαίο που φύγει τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Είναι τυχαίο. Ναι, γιατί μπορείς τυχαία τους φακέλους. Γιατί μπορείς τυχαία τους φακέλους. Βγαίνει νομίζω ένα νόημα, δεν ξέρω. Δεν έχουμε φακέλους που παίρνουμε έξω και είναι στην τύχη τι θα ψηφίσεις. Ναι, αλλά οι περισσότερες είναι ότι ξέρεις είτε Δημήτρη θα ψήφισαν. Ναι. Γιατί συγγνώμη, εμείς δεν ξέρουμε κάθε μία τι θα ψηφίσει με βάση τη φιλία της ή τη συμπαθειά της. Αυτό τι είναι, στήσιμο, ότι στο κεφάλι μου εγώ στην ψηφοφορία επειδή ξέρω. Τώρα ήταν τελείως τυχαίο, αλλά πιο παλιά ήταν με, πιο, ήταν ναι. πιο με τις συμπάθειες. Δηλαδή όλοι ξέραν ότι εγώ θα ψηφίσω Σοφία Γλυκερία ναι. Πάνταπος και τώρα ναι, μπορούμε να μαντέψουμε ότι θα ψηφίσω ακριβώς. Γλυκερία Έμιλη, ναι. ας πούμε. Ακριβώς, αυτό σου λέω. Αυτό ναι, ναι, αλλά ναι, άρα, επειδή ναι. και εμείς είχαμε στήσει μία ψηφοφορία, τότε που είχε βγει η Σοφία, είχαμε πει αυτή τη στιγμή η Σοφία είναι ψηλά στα μάτια πολλών ανδρών. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα ψηφιστεί. Εν τω μεταξύ ήταν άσκοπο αυτό που είχαμε κάνει τότε, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ ψηφίζω Σοφία, η Γλυκερία ψήφιζε Σοφία. Και η Ειρήνη ψήφιζε Σοφία. Λέγαμε θα την ψηφίσουν και τα αγόρια και είχαμε πει τότε, αν θέλει η Μαρκέλα και η, η Σωτηρία, να ψηφίσουν και εκείνη τη Σοφία, την οποία είχαμε σίγουρη ότι θα βγει, okay, ώστε σωστό. Να βγει με παραπάνω ψήφους okay. από τους άντρες. Για να σωθεί το σπίτι, για να διαλέξουμε ποια θα είναι, εγώ αλλά για αυτό. Να μην φύγει η γυναίκα. Ναι. Και από τότε, άμα το έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και κάνουν το ίδιο για να φεύγει μόνο γυναίκα. Και το θεωρώ πάρα πολύ. Στις αρχές είχαμε πει ότι μία πρέπει να βγει αγαπημένη παίκτρια. Εγώ όχι. Κάθε... Η Μαρκέλα το έλεγε μόνη της ότι είναι μία θέση. Όχι, μόνο η Μαρκέλα το έλεγε ότι είναι μία θέση να περάσουμε όλες και γι' αυτό την πρώτη φορά και έχει ψηφίσει εμένα. Όλοι το είχαμε εγώ πει. Εγώ δεν το είχα πει ποτέ. Και εσύ το είχες όχι, πει ότι όχι, κάθε μία πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει να περάσει. Ναι, λέμε, σαν να το κάθε θα είναι, περίμενε, τώρα. Γιατί πάλι μπερδεύουμε τις λέξεις. Ναι. Δεν είπα πρέπει να περάσει, ναι. τύπου να το στήσουμε να όχι περάσει. Να το στήσουμε, είπα αλλά... ότι είναι μία ωραία θέση να περάσουν όλες. Πριν σηκωθώ όρθιο στο Δήμο, που κακό σηκώθηκα όρθιο, δεν έπρεπε να σηκωθώ με ένταση. Λάθος μου. Ζητάω συγγνώμη. Ήρθε πρώτος, πήρε την πρωτοβουλία και μου είπε: θα ψηφίσουμε όλοι Γιώργο. Για ποιο λόγο όμως. Εγώ δεν του είχα μιλήσει. Κάτι, για ποιο λόγο. Εγώ δεν θέλω να περίμενε, βγω. Περίμενε πάλι κάτω, να σου πω τι συνέβη τα γεγονότα ένα-ένα. Άστο, ο λόγος δικός σου. Αυτό συνέβη. Δεν του είχα μιλήσει καν. Άπλωναν τα ρούχα. Και τι μου είπες. Ναι, και του λέω, όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί ο Γιώργος με το που μπήκε μέσα πριν καν με γνωρίσει. Όχι, δεν είπες αυτό. Όχι, το είπα. Το είπα και στον Τζέισον. Και είπα, πριν καν, δεν συμφωνώ και λέω. Εγώ εκείνη την. Ναι, μετά μου το έπεσε, εκείνη την ώρα δεν ήμουν. Άμα είναι να ψηφίσει τον Γιώργο. Άμα είναι να ψηφίσει τον Γιώργο, θα ψηφίσετε ή τον Νίκο ή εμένα. Ναι. Μετά μου λέει. Θα σου λέω, έχει βγει. Μετά μου λέει, έχω βγει. Και λέω, εντάξει, ανακαλώ τη δήλωσή μου. Ανακαλώ τη δήλωσή μου, επειδή όντω έχω βγει. Και λέω, ψηφίσουμε μόνο Πελετιέ. Εκεί έμεινε η κουβέντα. Εκεί έμεινε. Απλά λάβε υπόψη σου ότι πρώτο με προσέγγισε ο Δήμο και μου είπε τι να ψηφίσω. Άρα για να καταλάβω, εγώ δεν πήρα πρωτοβουλία να στήσω ψηφοφορία. Τελικά ποιο έγινε, ποιος βγήκε, τελικά, ο Πελετιέ. Τελικά τυχαία. Εγώ είμαι ένοχος και όλοι άλλοι είναι αθώοι. Λέω τα γεγονότα, τη σειρά των βάλε γεγονότων. Απλόν ο ρούχα έρχεται ο Δήμος, μου λέει θα ψηφίσεις Γιώργο. Να ψηφίσουμε, εσύ, λέω. Να ψηφίσει είμαι πιο κοντά μαζί του και ψήφισε τον Πελετιέ. Άκουσε, είμαι πιο κοντά μαζί του και ψήφισε τον Πελετιέ. Επειδή είπες ότι τραμπουκίζω. Όχι. Επειδή είπες ότι τραμπουκίζω. Το ίδιο είπες ότι τραμπουκίζω, σου λέω τι συνέβη. Φουλ αντικειμενικό. Από ποια ψηφίσεις η διαδικασία. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Ήρθε από μόνος του και μου είπε. Εγώ ψηφίζω Νίκο Σωτηρία. Και ρίχνει Σωτηρία επειδή μου αρέσει σαν ζευγάρι. Χθες, από μόνο του. Εντελώς αντικειμενικό. Δεν είπε πρώτη τον ψήφισε κατά λάθο. Και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Όχι, τον ψήφισε αντικειμενικά. Αντικειμενικά για κατά λάθο. Κατά λάθος δεν είπα. Ρέισε τρόμπας τώρα ή το παίζεις. Μας δουλεύεις. Κατά λάθος δουλεύεις. Έτσι μου είδες στο καμαρίνι, πρώτη κουβέντα του. Σε ψήφισα σαν και εσωτερία, επειδή μου αρέσει σαν ζευγάρι. Ψήφισα Πελετιέ κατά λάθος. Αυτό είπε. Τώρα εσένα τι σου είπε. Αυτό δεν είναι αλήθεια, ρε. Αυτό δεν μπορεί. Εσείς που πιστέψετε, δεν είναι αλήθεια. Ωραία, να μην πιστεύετε γιατί εμείς πιστεύουμε. Όταν εμείς πιστεύουμε ότι ο άλλος είναι αλήθεια, αλλά σε εσένα δεν φταίμε εμείς, ρε φίλε. Ρε πρόδρομε τώρα, ένας να λέει τα ίδια πράγματα, δεν γίνεται. Δεν κατάλαβα τι συνεννοήθηκα. Ρε άσο κατά λάθος, περίμενε λίγο. Εγώ άκουσα για τον Νίκο, ψήφισα για τον Νίκο, αλλά η ψήφος μου ήταν τελείως αντικειμενική. Γιατί ψήφισα και τη Σωτηρία με τον ίδιο τρόπο. Α, στη Σωτηρία, εντάξει. Στη Σωτηρία την ψήφισε γιατί την ψιλογουστάρει. Όχι, είναι καμία σχέση. Σαν καμία σχέση. Αφού μου το έπαιρνε χθες στο καμαρίνι. Σας ψήφισε, ρίζα, σας θαυμάζω, σας βγάρε. Έγινε. Ωραία. Ήταν η πρώτη πραγματική ένταση στο σπίτι μας.
Καλό είναι να ζήσεις μια εβδομάδα παραπάνω και να λες τέτοιες βαριές κουβέντες. Σαν συμβουλή στο δίνω, γιατί πιστεύω έτσι θα είσαι και στην έξω ζωή. Όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, μετά να κατηγορήσεις. Εγώ δεν μίλησα όλη την εβδομάδα. Φίδι με είπες ότι σε μαχαιρώνω πισόπλατα. Mastermind με είπες. Τιμή μου που με λες Mastermind. Καν είπες. Δεν στείνεις ψηφοφορίες. Εγώ ρε στείνω ψηφοφορίες. Εγώ. Αφού παραδέχτηκες ότι έχεις. Μία. Ναι, μία. Για υπέρ του. Το ίδιο που κάναν τα κορίτσια. Ζήτησα και εγώ ψήφο για μένα. Με, δεν για να κανένα ψηφοφορία. Ζήτησα ψήφο για αφού εμένα. Αφού το παραδέχτηκες τον καλά ότι. Μία. Στείνω ψηφοφορίες. Ο πληθυντικός που χρησιμοποιεί. Μόνο η Νίκη το έχει πει αυτό και εσύ. Δεν το έχει πει κανένα άλλο. Φίλε, εγώ από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκα στο σπίτι μου είχε πει τι να ψηφίσει και τι να κάνει. Είναι τη μία. Μόλι ήρθε στο σπίτι και τα ψηφίσαμε. Δεν ψήνει ψήφου. Τι να σου πω, ρε αγόρι. Ό,τι καταλαβαίνει. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιον έχω να κάνω. Με αποκαλεί Mastermind. Mastermind και να μην έχω πάρει, να μην έχω κερδίσει τίποτα. Δεν ξέρω, ό,τι φορά το πω. Ήταν σαν να βλέπαμε ταινία με διαφημίσεις, γιατί το δείχνει με διαλύματα. Τι έδειξε ακριβώς. Έδειξε στην αρχή που σου μίλησε ο Τζέισον και από ό,τι καταλάβαμε ζήτησες να ψηφιστεί σήμερα για αποχώρηση από τα βόρεια και ότι νευρίασες που ο Κρίς έκανε κάποιο σχόλιο για τον τρόπο που ντύνεσαι. Πρώτο αυτό, μετά έπαιξε κάποιο, κατηγορούσες το Δήμο ότι ψηφίζει κόρκα, ότι ναι, είπε να ψηφίσει κόρκα και μετά... Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή που έχω μπει στο σπίτι, ο στόχος του είναι να βγαίνετε οι γυναίκες υποψήφιες. Αν μείνει σε αυτόν το παιχνίδι ο Δήμος, θα βγαίνει συνέχεια η γυναίκα να φεύγει. Αυτόν έχω εκλάβει. Προ. Ωραία, περιμένετε, επειδή από ό,τι καταλαβαίνεις... Θες λίγο να αράξεις και να μιλες. Αλλά, δεν δηλαδή, αράζω, για όνομα του Θεού και της Παναγίας σήμερα, με κοροϊδεύετε. Έχεις βγάλει συμπεράσματα τα οποία είναι άτομα. Έβγαλες τώρα συμπέρασμα ότι σε στήσαμε κιόλας για να σε βγάλουμε. Το οποίο δεν ισχύει. Όταν ψήνει ψηφοφορίες ο Δήμος για να φύγουν τα κορίτσια και χειραγωγεί τα κορίτσια και τους κάνει των μεγάλων αδελφών. Πώς, για ποιο λόγο να σε βγάλουμε σε... Για ποιο, τι πρόβλημα έχεις εσύ τώρα. Γιατί λες ότι σε στήσαμε να σε βγάλουμε. Σου λέει πώς να σκέφτεσαι. Όχι, ρε φίλε, λες ανακρίβειες αυτή τη στιγμή. Τι, δεν τι ανακρίβεια. Δεν είχε πει, έχει παραδειχθεί ο Δήμος ότι ζήτησε από όλα τα παιδιά να βγει ο Κόρκας για να προστατευτεί το σπίτι των ανδρών. Αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό. Για το Δήμο κορίτσια. Λέμε τώρα, όταν ναι, ζητήθηκε ναι, ο Δήμος ναι, να βγει. Ναι. Ακριβώς. Okay, ναι. Τι άλλο. Χθες στήσαμε την ψηφοφορία. Δεν του βγήκε. Τι πάει να πει δεν το βγήκε. Είπαμε θα το πάμε τυχαία γιατί δεν είναι δίκαιο. Πώς δεν το βγήκε. Είπαμε να, πριν μπούμε, μάγκες, βγαίνω και λέω θα το πάμε τυχαία λίγο, ό,τι βγει. Ηρέμησε λίγο. Έχεις τόση ώρα μιλές με νεύρα. Ναι, είμαστε εδώ τώρα με τα κορίτσια, τώρα δεν πρέπει να... Πες ό,τι θες ρεμώσεις. Περιμένουμε. Time out. Περιμένουμε. Υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Μπορούμε να δούμε τα προηγούμενα τρία. Ποιες κοπέλες, ρε κορίτσια, ψηφίσατε χθες στον Κρίς. Εγώ. Ανοιχτά. Εγώ. Ωραία. Δύο. 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 Ποιος. Εγώ. Ωραία. Άρα σε ψηφίσαν έξι αγόρια και δύο κοπέλες. Σωστά. Αυτή δεν είναι λογική. Ναι. Εσένα δεν σε κοιτάζω, γιατί γυρνάς και ψηφίζεις εμένα. Ναι. Full ντομπρό, ωραίο. Η λογική δεν την κατάλαβα ποτέ. Για ποιο λόγο ενώ είσαι σε ένα παιχνίδι εδώ και μια εβδομάδα, να μην εκφραστώ αλλιώς. Ναι. Είσαι όλη μέρα σε μια κόντρα με τον Δήμο. Ναι. Σου τα σκάει και λες, α, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ψήφισε τον Δήμο, ψηφίζω τον Αντρέ, τον Τζέισον. Θες λίγο να μου πεις τη λογική που μου ψήφισες. Ναι, εννοείται. Ανοιχτά, ποια είναι η λογική. Ότι με έχει προβληματίσει η συμπεριφορά σου, ναι, σε βλέπω να αλλάζεις. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο πραγματικός Τζέισον ακόμα. Και επίσης με το Δήμο... Ας τον ψηφίσω. Να τελειώσω. Και επίσης με το όχι αγάπη μου γλυκιά, είναι Jason. Από τη Νίκη. Ναι αγάπη μου. Θα μπορούσε να ήταν από την Κωνσταντίνα, θα το δεχτώ. Γιατί? Θα μπορούσε να ήταν από την Έμιλη να το δεχτώ. Ωραία. Γιατί δεν έχουμε έρθει κοντά, δεν γνωριζόμαστε. Άκουμε λίγο, είσαι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες με στηρίζεις. Ναι. Και παράλληλα με τη στήριξη, μου επιτίθεσαι κιόλας. Με την πρώτη ευκαιρία, με το τι που ανοίξω το στόμα μου εναντίον του Δήμου, πετάγεσαι σφήνα. Οπότε, μένα όλο αυτό με προβλημάτισε. Πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος που κάνει
το μέγιστο support στο Δήμο να είναι ο ίδιος που μου λέει εμένα Νίκη σε στηρίζω. Αν με στήριζες και ήθελες και να κάνεις support στο Δήμο και τα δύο, θα έπρεπε να παραμείνεις λευκό και να μην παίρνεις θέση. Πότε. Όλο αυτό εμένα με προβλημάτισε και γι' αυτό ψήφισε εσένα. Επίσης, άμα θες να σου το πω και έτσι, δεν θα σε ψήφιζα αν ήταν η σημερινή μέρα. Σε ψήφισα για υποψήφιο. Άρα σήμερα δεν θα με ψηφίσει, αυτό είπε. Κατάλαβα κάτι άλλο. Έτσι όπως σκεφτόμουν χθες, ναι, δεν θα σε ψήφιζα σήμερα. Με ψήφισες για χθες. Ναι. Αυτό μπορεί να ισχύει. Μπορεί να ψηφίσουμε ότι... μια μέρα κάτι και την επόμενη μέρα να αλλάξει κάτι. Ναι. Μπορεί π.χ. να ήθελα να είναι ένα ταρακούνιγμα για να σου δείξω αυτά που πιστεύω, αυτόν τον προβληματισμό μου, άλλο και να σε διώξω. Θα μπορούσε κάτι να διώξει με την ψήφιση. Όχι, γιατί ήσουν υποψήφιος. Δεν ήταν η τελική να είσαι τάκο με δύο άτομα και να πω ο άλλος. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ ακριβώς να καταλαβαίνω τι λέει η Νίκη. Αυτό λέω. Το ότι στον τάκο δεν θα σε ψήφιζα. Ρε, είσαι στην κόντρα με το Δήμο. Ναι. Ωραία, γιατί δεν ψηφίζει το Δήμο. Sorry, Αντριάννα, περίμενα να καταλάβω. Γιατί θα βάλω τέλος. Για ποιο λόγο δεν ψηφίζει το Δήμο. Γιατί είπα ότι θα βάλω τέλος σε αυτή την κόντρα και θα το κάνω και το έκανα και με λόγια και, θα το... και το έκανα. Ωραία, και με θες να ξεκινήσει άρα κόντρα μαζί μου. Γιατί. Αυτό μου λες αυτή την κόντρα. Πρέπει να εξηγήσει άρα για μία ψήφο όλο αυτό. Ρε, άμα ήταν από την Έμιλι. Ναι, δεν θα είχα θέμα. Ναι, αλλά η Έμιλι δεν έχει φάει το άδειασμα που έχω φάει εγώ από σένα. Εγώ έχω φάει άδειασμα και το έδωσα σε ψήφο. Νιώθω τρελό άδειασμα από σένα τον τελευταίο καιρό. Και κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ σπίτι μου. Είναι ο Τζέισον αυτός που νόμιζα ή όχι. Και απλά είμαι χαζή τόσο καιρό. Που τον υποστηρίζω από την πρώτη μέρα. Και εδώ είναι τα κορίτσια μου. Θέλω να σου πούνε τι υποστήριξη έχω κάνει off camera στα δωμάτια για σένα. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχεις πει πολύ καλά. Ένα λεπτό να πω κάτι. Εσείς που θέλετε να διώξετε σκοπέλες με mastermind των Δήμων, ποια θέλετε να διώξετε? Την Νίκη. Γιατί να μην σε ψηφίσει, αν θέλει. Εσύ. Έχω πει εγώ, αδερφέ μου, ότι θέλω να ψηφίσω την Νίκη. Την Νίκη δεν θα την ψήφισα για αρχή. Δεν την έχω ψηφίσει ούτε μια φορά. Την έχω ψηφίσει τρεις-τέσσερις φορές για να βγει θετικά. Και αν θες να ξέρεις, άμα δεν την ψήφισα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα έγινε δημοφιλής. Πώς ψηφίζει η Νίκη εσένα αφού θέλεις να φύγει η Νίκη? Δεν θέλω να φύγει, αγόρι μου γλυκό, η Νίκη, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικό με την Νίκη. Αν έχει ψηθεί ψηφοφορία στο παρελθόν από το Δήμο. Μέχρι στιγμής είμαι μία εβδομάδα εδώ και κάθε εβδομάδα ο Δήμος χειραγωγεί εσάς και κάποια από τα κορίτσια τι να ψηφίσουν. Αν έχει γίνει αυτόν, για ποιο λόγο να μην έχει γίνει και σε αυτήν την ψηφοφορία όταν έχω βγει εγώ. Το εξήγησα το λόγο για τον Δήμο συγκεκριμένα. Εντάξει. Όταν γίνει κάτι μία φορά μπορεί να ξαναεπαναληφθεί. Πολύ απλά. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί και σε εμάς είχε γίνει γνωρίζω. Και είπαμε δεν θα το ξανακάνουμε, γιατί το πάθημα έγινε ναι, μάθημα. Αλλά το ξανα... Ο Δήμος την προηγούμενη εβδομάδα είπε δεν θα ξανακάνουμε να στήσουμε και πήγε να στήσει ξανά το παιχνίδι για να φύγετε εσείς. Και πώς δεν του βγήκε, ποιος βγήκε ενάντια? Ο Αναστάζης και ο Νίκος. Ήταν μπροστά? Ήταν μπροστά, ναι, έγινε τσακωμός εκεί, ο Αναστάσης με τον Δήμο. Αυτή την κουβέντα, να την κάνετε μετά στον καλά όλοι μαζί, που εγώ δεν ήμουν μπροστά, γίνεται. Okay. Επειδή δεν γνωρίζω τώρα, το αναφέρνω. Ο Δήμος και ο Αναστάσης και ο Νίκος ας βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά τι έχει. Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί με τις θεωρητικές και με τα μαθηματικά δεν τα πάω καλά. Δεν είναι θεωρία, είναι facts όσα λέμε. Δεν μιλήσα θεωρία, είπα θεωρητική, δεν ξέρω μαθηματικά. Δεν είναι θεωρητική, δεν είναι, ναι. Λοιπόν, okay. Θέλει ο Δήμος, γιατί ναι. Εγώ μόνο με leader θα μπορούσα να τα έχω, να στήσει ψηφοφορία. Και οι μόνοι που αντιτάχθηκαν ήσουν προφανώς εσύ, ο Πελετιέ και ο Αναστάσης. Τα άλλα παιδιά όμως σε πλειοψηφία σαν παρένει περισσότερα. Πώς λοιπόν δεν του βγήκε και βγήκε δημοφιλέστερος ο Νίκος? Ξέρουμε το είδαμε χθες ότι... Πώς βγήκε ο Νίκος εν τέλει, αφού στην ψηφοφορία ο δικός μου, ο οποίος κάνει πάρα με τα περισσότερα αγόρια. Πώς αριθμητικά δεν βγήκε, αυτό δεν καταλαβαίνω, μου βγαίνει η αφαίρεση λάθος. Είναι και τα κορίτσια που ψηφίζουν. Ναι, είναι και τα κορίτσια. Ψήφισε καμία κόρκα χθες, αγαπημένο? Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω εσύ, γιατί παίρνεις το μέρος του.
Γιατί τον βλέπω, όταν μιλάει, τρέμει αρχικά. Και εγώ έτρεμα όταν είχα πρωτοεκτήριο. Ναι, πρώτη εβδομάδα. Του είπα μπροστά του, με το που βγαίνει η υποψήφιος. Εγώ γι' αυτό πήγα μπροστά να... Εντάξει, είμαι ο πιο μισητός και έχω συνηθίσει να... Τον πήρε πολύ κατάκαρδα. Δεν είσαι ο πιο μισητός. Δεν τον μισούμε. Είσαι ο λιγότερος δημοφιλής. Δεν σε μισούμε. Το μίσος είναι πολύ βαριά λέξη. Εγώ σου λέω... Μην το λέτε έτσι ότι είσαι καινούριος, γιατί θα ακουστεί άσχημο γενικά στον κόσμο έξω. Ρε αδερφούλη μου, συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν να ξέρω εγώ το ίδιο και να έχω τα ίδια... Ναι, το ξέρω, αλλά ο κόσμος θα το πάρει πολύ τέτοιο. Με το Δήμο που είμαστε δύο μήνες. Είναι ακίνητο και λογικό. Είναι λογικό. Και εγώ περίμενα ότι θα είμαι στον Τάκο. Και στα προηγούμενα πάρω φλόβ, έτσι γινόταν, ρε φίλε. Έβγαινε στον Τάκο καινούριο. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε δύο μήνες μαζί. Τι μου είναι πιο εύκολο να ψηφίσω, τον καινούριο που έχουμε ανταλλάξει τρεις κουβέντες ή το Δήμο. Ρε φίλε, εγώ το παράπονο μου σε σένα είναι, ενώ το ξέρεις, συνειδητοποιείς ότι λογικά ένας καινούριος θα βγει. Αντί να τον κάνεις να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι κακό και κάτι. Έτσι βγήκε από όλους μας να ψηφίσουμε τον καινούριο. Δεν ξέρω πώς το είδες, ευκαιρία να έχεις έναν μαζί σου. Δεν ξέρω πώς το είδες. Αυτό έχει. Δεν ξέρω πώς το άφησες. Είπα εξ αρχής, διαφωνώ με αυτήν την άποψη πως πρέπει να φεύγει κάποιος καινούριος. Και δεν είπα εγώ πρέπει. Μας βγαίνει όλους λογικά και ανθρώπινα. Πρέπει, έχει δίκιο. Είμαστε άνθρωποι. Εμείς έχουμε αισθήματα, συναισθήματα. Ναι, ναι. Καλό. Πρέπει λέχθηκε. Όχι, δεν πρέπει. Δεν είναι όχι, Νικό. Δεν είμαστε πρέπει. Σου είπε κανένας τον άλλο να ψηφίσει τον Κρις. Αν είσαι με έναν ενάντια. Υπήρχε συζήτηση. Παραλαμβάνω, η λέξη πρέπει. Τώρα, σαν τη νίκη γίνεσαι, ρε. Είσαι νίκη. Σαν τη νίκη που λέγαμε. Όχι, πρέπει ή μπορεί. Μη κολλά τη λέξη. Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πριν δύο εβδομάδες δεν τον βοήθησε πάρα πολύ. Σε μια συγκεκριμένη. Πριν δύο εβδομάδες τον βοήθησε πάρα πολύ. Σου είπα, αφού τον βοήθησε πάρα πολύ, ξαφνικά δεν σ' αρέσει. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίστε, βρείτε τα και πορευτείτε αλλιώς. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ δεν είχα κάτι με τον άνθρωπο. Ίσα κάθομαι δίπλα του συνέχεια και με τη σωτηρία. Κάποια σε ένα περιστατικό κάπου σε βοήθησε και σε υποστήριξε κάπου. Είναι μια πρωτόγνωρα δυσάρεστη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο σπίτι. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να λειτουργήσω όσο μπορώ αποσβεστικά στους κρατασμούς, τους λεκτικούς που δέχονται. Στο βαθμό που μου αναλογεί, τα έχω καταφέρει ώστε να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ πολιτισμένος διάλογος. Ο Δήμος έχει στείλει μήνυμα, ναι. Υπάρχει μήνυμα, αν θέλετε να το δείτε. Να βγάλετε πρώτη φορά δημοφιλέστερο, μια φορά τον Γκόρκα. Ωραία. Όχι. Ότι έχει παραδεχτεί ότι πήγε να ψήσει το παιχνίδι για να βγείτε εσείς, για να βγει μια κοπέλα εκτός. Έχουμε τέτοιο μήνυμα. Έχουμε τέτοιο μήνυμα. Και off camera στο καμαρίνι ο Δήμος λέει ότι πάντα για να βγαίνουν τα κορίτσια, για να φεύγει η κορίτσι συνέχεια. Κάθε εβδομάδα και να μείνουν τα αγόρια. Βέβαια αυτό, είτε το είπε ο Δήμος που είναι σύντροφός μου, είτε το είπε κάποιος άλλος, είναι μεγάλη βλακεία γιατί η φάκελ είναι στην τύχη. Οπότε ναι, είτε το είπε ο Δήμος αυτό, είτε οποιοςδήποτε, είναι βλακεία. Είναι παραπάνω όμως οι άντρες. Όχι, χρειάζεται για κάποιες κοπέλες. Γι' αυτό λέω ότι χειράζομαι και κοπέλες. Ρε εσύ, Ανδριάννα, αλήθεια, επειδή δεν ήσουν εδώ, όντως μπορείς να το κάνεις. Ναι. Και εσύ με ψήφισες στην αρχή, αλλά δεν το κράζεις να κάνεις. Εγώ σε ψήφισα γιατί είμαι πισάντρα β' κατηγορίας. Δεν το σκέφτηκα καν. Το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Δεν πρέπει να κολλάμε σε μια ψήφο. Στην παρόντα στιγμή αυτόν νιώθω. Όχι, δεν κολλάμε, απλά να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί εγώ πήγε πολύ αργά το βράδυ να καταλάβω ποιος με ψήφισε. Θυμάσαι. Εγώ ήρθα και στο είπα κατευθείαν. Επί τόπου, όταν γυρίσαμε ξενοδοχείο, ήρθα και στο είπα. Εσύ δεν ξέρω γιατί δεν μου το είπες κατευθείαν. Δεν με ρωτήσεις. Βγήκαμε έξω και δεν με ρωτήσεις. Ρε, με ψήφισες. Γιατί να ρωτήσω σένα. Υπολόγιζα ότι θα με έχει ψηφίσει η Νίκη, για παράδειγμα. Το ψήφισα, εγώ το Chris τον ψήφισα και του είπα σε ψήφισα. Πήγα και του είπα. Και εγώ δεν θυμάσαι μια φορά. Το παλιά ήταν κάμερα, χήμα να το δείξει. Δεν ψήφισα την κάμερα. Κάτι να το πει για να μην αισθάνεσαι. Αισθανόμουν και. Εγώ του το είπα εκείνη τη στιγμή επιτόπου. Και ο τόνο του Δήμο πάει στο ΙΤΑ, όχι Δήμο. Εντάξει. Γράψε το σωστά. Εντάξει, Μικαέλα. Εντάξει, Μικαέλα. Εσύ, Μικαέλα. Μην το γράψεις πάλι έτσι, δηλαδή. Θα ξέρω ποιος με ψήφισε. Αφού ξέρουμε ποιος θα φύγει. Ρε, άφησέ τον, μην τον ζορίζεις για κάτι. Και εγώ εκτιμώ την ειλικρίνεια. Όσες φορές έχω έρθει σαν την παράθεση με τον Μπελετιέ είναι γιατί κάτι άλλο έχει δείξει και μετά μου δείχνει κάτι άλλο. Δεν έχω έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση με άνθρωπο που μου δείχνει αυτό που είναι. Εγώ τον αγαπώ όπως είναι με τα λατώματά του. Ναι, να είναι και σήμερα. Μην μου είναι μια συμπαθομία, θέλω να αφήσει από το σπίτι. Τι είπα,
Εάν μείνει στο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να, να κάνει. Δεν μπορεί να γίνει. Να αλλάξει η συμπεριφορά σου. Γιατί η συμπεριφορά μου απέναντί σου είναι η ίδια. Εσύ γιατί. Δηλαδή, τι είσαι να αλλάξει. Η συμπεριφορά σου στο παιχνίδι μέχρι τώρα ήταν καλή. Μετά από ένα σημείο αυτή μετατράπηκε σε κάπω τοξική, να το πούμε. Τοξική λόγω νίκη όμω. Σε μένα, σε μένα και απέναντι στη νίκη. Δεν επηρέασα κανέναν. Δεν επηρέασα το σπίτι των αντρών σε κάτι. Έχω πρόβλημα με τη νίκη και το δείχνω. Τι? Έλα, σου μαγείρεψα. 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 Όχι, αλήθεια. Έβαλα λίγο ζάχαρη. Δεν νιώθει. Είναι πιο γάλα, έχεις βάλει πολύ. Όχι, δεν έχω βάλει καθόλου γάλα. Έλα, καλό δεν είναι. Πάλι καλά που είστε και εσείς, γονισάγια. Και μας έκανε τίποτα να φάμε. Ζήλεψα, δες, το έκανε η γλυκερία. Ο Αναστάσης χάρηκε πάρα πολύ. Ο Νίκος με έριξε ένα βλέμμα εκείνη τη στιγμή. Σου ζήτησα κάτι και δεν το έκανες. Μόλις έκανες τον ουρανίσκο μου να έρθεις στο οργασμό. Έλα μωρέ. Χειρώσε ρε φίλε. Παιδιά λοιπόν, ακούσαμε κάποια πράγματα και ο Κρίς είπε ένα βασικό πράγμα. Ο Αναστάσης είπε ότι εγώ αυτό δεν θέλω να το κάνω. Και ο Νίκος. Και μετά είπε ο Νίκος. Και είμαι σε φάση για να πούν, ειδικά ο Αναστάσης να πει, που δεν μιλάς ουσιαστικά πολύ, αλλά όταν είναι να πεις κάτι θα το πεις. Εγώ είμαι σε φάση, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Εγώ ψηφίζω Δήμο σήμερα, θα φύγει ο Δήμος για μένα. Όσο είναι ο Δήμος στο παιχνίδι, κάθε εβδομάδα ανεξαίρετος θα φεύγει η γυναίκα. Αυτό είπε και ο Φίλιππος. Ναι. Ναι. Εχθές ο μόνος λόγος που δεν έφυγε, επειδή τσακωθήκαμε εγώ με τον... Οπότε όχι ανεξαίρετος. Προσπαθώ να μην βγαίνω σε ρεύμα. Δηλαδή. Απλά να σου πω, έλεγε ανεξαιρέτως, είναι χρήση ανεξαίρεση. Εντάξει, ναι. Δεν αφθάνει το ανεξαιρέτως. Κάθε εβδομάδα. Άρα, χθες τι έγινε μέσα σου. Σιγά ρε, κοπέλα, να αλλάξει άντρες φεύγουν. Να αλλάξει φεύγουν οι κοπέλα άντρες. Να αλλάξει φεύγουν, όχι να λάβει. Δεν ήξερα πως θα βασανίσει ο άντρας σου. Λίγα λόγια τον άντρα. Τους πιο δύσκολους. Αρέσει. Τελευταία στιγμή. Απλά που θεωρώ ότι όταν όλος είπε να ψηφίσουν κόμπα. Δεν το ξέρω καν. Αυτό όχι, ρε, κάθε εβδομάδα ο Δήμο προσπαθεί να διώξει. Ναι, αυτό, ναι, ρε, ναι, 100%. Α, 100%. Προσπαθεί, εγώ του λέω, όχι, κάποια καρέκλες.